Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνει κύριε Υπουργέ, θα σας κάνουμε λίγο παρέα τώρα για 2-3 λεπτά μέχρι να φτάσετε. Γιατί, για ποιο λόγο, γιατί ξέρετε κάτι, χτες ήμουν μια βόλτα και όλοι με ρωτούσαν για αυτό το ψηφιακό, τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που κάνετε. Και ήθελα να δώσετε έτσι 2 διευκρινήσεις. Έχουμε και φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή στα Σεπόλια και στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και είναι κυρίως φίλοι μιας κάποιας ηλικίας που οι μετακινήσεις είναι λίγο δύσκολες να τρέχουν δεξιά-αριστερά, ωραίες κτλ. Και θέλαμε 2 χρηστικές πληροφορίες. Τι είναι αυτό το καινούργιο που έχετε κάνει? Να πω καταρχήν καλημέρα σε όσους μας ακούνε, καλημέρα και σε εσάς. Η ιδέα είναι να οικοδομήσουμε τον ψηφιακό ιατρικό φάκελο και έτσι ξεκινήσαμε να τον οικοδομούμε. Πώς το κάναμε αυτό? Φτιάξαμε το My Health, μια εφαρμογή, στην οποία αρχικά τι είχαμε κάνει πριν φτάσουμε στο σήμερα? Βάλαμε τα δεδομένα της συνταγογράφησης, τα οποία δεν είχαν πρόσβαση οι πολίτες. Μετά βάλαμε τα παραπεμπτικά των εξετάσεων, στα οποία δεν είχαν πρόσβαση οι πολίτες. Μετά τις ιατρικές διαγνώσεις. Και τώρα τι ερχόμαστε να κάνουμε? Ερχόμαστε να προσθέσουμε ουσιαστικά αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων και βεβαιώσεις νοσηλείας. Αυτό έχει ξεκινήσει για 59 δημόσια νοσοκομεία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μιλάμε για πάνω από 400 εξετάσεις που κάνει κανείς σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Σε 55 νοσοκομεία ήδη έχουμε βεβαιώσεις νοσηλείας. Έχουν αρχίσει και μπαίνουν μεγάλα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα επίσης. Ήδη έχει μπει ένα, την άλλη εβδομάδα μπαίνουν και ιδιωτικά νοσοκομεία στο φάκελο αυτών. Οπότε ουσιαστικά μέσα στο επόμενο δίμηνο με τρίμηνο θα έχει μπει όλο το σύστημα υγείας σε σχέση με τα αποτέλεσματα των εξετάσεων. Αυτό νομίζω ότι από μόνο του δείχνει ότι έχουμε κάνει το πιο καθοριστικό βήμα πλέον μετά τη συνταγογράφηση για να οικοδομήσουμε τον ψηφιακό φάκελο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί για να σκοτώσουμε την γραφειοκρατία στο σύστημα υγείας. Να μην χρειάζεται ο κάθε συμπολίτης μας να κουβαλάει κάθε φορά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του από 5 χρόνια πριν ή από 10 χρόνια πριν. Να έχουμε ένα σύστημα στο οποίο είναι όλα αποθηκευμένα και να μπορεί ο καθένας από εμάς να διαχειρίζεται τα δεδομένα του. Εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα είναι ότι για 59 νοσοκομεία αυτό ήδη δουλεύει σε σχέση με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και πολύ σύντομα θα έχουμε πλήρη παραλλαγική κάλυψη. Ο κύριος Σταύρος Πεντέας, φίλος σας, λέει, σας είδε και χτες στα Σεπόλια, ρωτάει να μάθει μέσα από το κινητό, δηλαδή θα μπει εφαρμογή συγκεκριμένη, τι θα μπορεί να κάνει? Η εφαρμογή λέγεται My Health. Μπορεί κανείς να την κατεβάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όποιο και αν είναι το κινητό του, όπως κατεβάζει οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Την έχουν κατεβάσει πάνω από 300.000 συμπολίτες μας ήδη. Ο στόχος είναι να την έχουμε όλοι στα χέρια μας για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα για την υγεία. Υπουργέ, μπορούμε να σε αυτό το φάκελο, σε αυτή την εφαρμογή, να βάλουμε και περασμένες εξετάσεις μας μέσα, να υπάρχουν? Θα μπαίνουν μόνες τους ουσιαστικά. Θα μπαίνουν με το μηχανισμό τον οποίο βάζουμε εμείς. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να προσθέτει ο ίδιος. Άρα θα μπουν οι καινούργιες από εδώ και στο εξής. Όχι, έχει ιστορικότητα. Έχει και τις παλιές. Πάει χρόνια πίσω. Δηλαδή, π.χ. πριν πούμε για εξετάσεις για τη συνταγογράφηση, ναι, το σύστημα θα διαπιστώσει κανείς ότι βλέπει 10 χρόνια πίσω. Σε σχέση με το τι μας έχει συνταγογράφηση. Βεβαίως. Γιατί εδώ τώρα είναι το ενδιαφέρον. Είχαμε σύστημα συνταγογράφηση στην Ελλάδα περίπου από το 2012-2013. Αλλά τα δεδομένα μέσω της εφαρμογής άνοιξαν, φανταστείτε, περίπου πέρσι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και καιρό. Πρόσβαση είχαν μόνο οι γιατροί και δεν είχαν οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή ο κάθε πολίτης. Αυτό το αλλάξαμε. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι να μην μείνει σε αυτό. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα πάντα. Για να πούμε ότι έχουμε ένα πλήρη ψηφιακό ιατρικό φάκελο. Άρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι βεβαιώσεις νοσηλείας ήταν κάτι το οποίο έλειπε και το προσθέτουμε ως εξής. Άρα πλέον δικαιούμαστε να λέμε ότι έχουμε ένα πρόπλασμα του φακέλου. Τώρα, μέσα στα επόμενα 4 χρόνια και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ο στόχος είναι ποιος? Να μπορέσει να ενωθεί κάθε μικρό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο με το φάκελο. Ναι. Να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα αποτελέσματα, ακόμη και τις βαριές εξετάσεις. Μια μαγνητική τομογραφία, όχι μόνο το αποτέλεσμα της, την ίδια τη μαγνητική τομογραφία. Και όλα αυτά να μην είναι απλώς αποθηκευμένα όπως κάνουμε τώρα, να υπάρχει μια κατάταξη, να μπορεί δηλαδή κανείς να τα προσεγγίζει έξυπνα. Αυτός θα είναι πλέον ο πλήρης φάκελος, αυτός θα πάρει λίγα χρόνια ακόμη. Αλλά ήδη έχουμε στα χέρια μας μια πρώτη εκδοχή, μια πρώτη version όπως λέμε εμείς της πληροφορικής. Οπότε καλούμε τον κάθε πολίτη που μας ακούει να κατεβάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή και να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τον φάκελο. Βέβαια μπορεί κανείς να πάρει και τα σχετικά αποτελέσματα απευθείας από τον GovGR χωρίς να κατεβάσει την εφαρμογή. Και πριν σας αφήσουμε κύριε Υπουργέ, επειδή είμαστε στο μέλλον, τι μας ετοιμάζετε? Γιατί έχετε πολλές ιδέες οι οποίες έχουν χτυπήσει αυτό το τέρας γραφειοκρατίας το οποίο μας ταλαιπώρησε όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, ήδη έχουμε πάνω από 1.500 εφαρμογές που έχουμε στο GovGR, που έχουμε πρόσβαση. Αυτή τη στιγμή εμείς θα δουλεύουμε κάθε μέρα. Το γεγονός ότι θα βρεθούμε και βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο δεν επηρεάζει τη δουλειά του Υπουργείου, όπως βλέπετε. Έτσι λοιπόν θα δούμε και άλλες εφαρμογές μέσα στο επόμενο δίμηνο. Μία από αυτές είναι ο φάκελος μεταβίβασης ακινήτου στους συμβολιογράφους. Αλλά και αυτό, μεγάλη πρόταση.
ναι, είναι κάτι που θα διευκολύνει πάλι σε, στην ίδια λογική με το φάκελο είναι. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε για τα κτηματογραφημένα ακίνητα μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Αλλά από εκεί και πέρα ο τελικός, θα σας έλεγα, σκοπός μας ποιος είναι, μέσα στα επόμενα 4 χρόνια να έχουμε φτάσει στο 99,9%. Αυτή τη στιγμή χνηλατούμε το κράτος. Υπάρχει ένα site, μια πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, η οποία έχω προσέξει ότι δεν έχει διαδοθεί πολύ, λέγεται Μύτος. Σας καλώ να τη δείτε, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα και δημοσιογραφικά. Ναι, την έχω δει. .gov.gr. Εκεί τι κάνουμε, μετράμε όλες τις διαδικασίες του κράτους. Δηλαδή έχουμε ψηφιοποιήσει 1.500. Από πόσες. Mm-hmm. Κανένα κράτος στον κόσμο δεν ξέρει πόσες είναι οι διαδικασίες του. Mm-hmm. Η Ελλάδα επιδιώκει αυτή τη στιγμή να μετρήσει το σύνολο των διαδικασιών. Τις έχουμε βρει πάνω από 5.000. Οπότε θα σας έλεγα ότι μέσα από όλη την προσπάθεια που κάνουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης και με όλη την δουλειά του Υπουργείου, ο στόχος είναι μέσα στα επόμενα 4 χρόνια να τις έχουμε απλουστεύσει και να τις έχουμε ψηφιοποιήσει όλες. Και είναι ένας εφικτός στόχος. Πριν από μερικά χρόνια, αν λέγαμε ότι αυτό θα γίνει, δεν νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερα πιστευτό. Αυτή τη στιγμή όμως νομίζω ότι ο κόσμος που μας ακούει θεωρεί ότι είναι πλήρως εφικτό να γίνει. Ποια είναι η εμπειρία σας, κύριε Υπουργέ, από την πρώτη κάθοδό σας σε αυτό που λέμε μάχημη πολιτική? Γιατί να πούμε εδώ ότι ο κ. Περακάκης είναι και υποψήφιος βουλευτής, και κακώς δεν τον παπνώ και εγώ, στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, με τη Νέα Δημοκρατία φυσικά. Πώς είναι το κλίμα? Βλέπω ότι, βλέπω στο διαδίκτυο ότι εισπράτεται και η αγάπη και πώς το λένε, απορίες πολλές, γιατί είστε σαν Υπουργείο το οποίο έχει επαφή με τον κόσμο. Πώς είναι η πρώτη σας εικόνα? Πάρα πολύ θετική. Νομίζω ότι το να συναντιέται κανείς απευθείας με τον κόσμο που οι αλλαγές που κάνουμε αφορούν είναι το σωστό, είναι το δημοκρατικά ορθό και είναι και κάτι το οποίο και εμείς οι ίδιοι και εγώ προσωπικά το ήθελα. Και έτσι είναι πολύ μεγάλη η χαρά που θα εκτεθώ στη Ψήφο και που θα είμαι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, όπου μεγάλωσα, εργάστηκα, σπούδασα και είναι, αν θέλετε, ο τόπος μου. Και υπ' αυτή την έννοια είναι μια εμπειρία η οποία σίγουρα είναι και πάρα πολύ χρήσιμη πέρα από όλα τα άλλα. Γιατί όταν αλληλεπιδράς απευθείας με τον κόσμο, αντιλαμβάνεσαι και ποια είναι η ανατροφοδότηση για την κάθε αλλαγή που κάνεις και ποια είναι τα πράγματα που δεν έχεις κάνει ακόμα. Ποιες είναι οι άλλες 4-5 αλλαγές που ταλαιπωρούν τον κόσμο? Μόνο η απευθείας επαφή μπορεί να σου το δώσει αυτό. Κύριε Υπουργέ, μας ρωτάνε φίλοι εδώ δημοσκοπικά, σας φέρνει μέσα στους 3 πιο δημοφιλείς υπουργούς της κυβέρνησης. Αυτό κατά τη γνώμη. Ο κύριος Κώστας με ρωτάει αυτή τη στιγμή την Ακαδημία Πλάτωνος. Αυτό οφείλεται σε ένα υπουργείο το οποίο ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό? Πώς το ερμηνεύεται αυτό? Νομίζω ότι ο κόσμος γενικά έχει αγκαλιάσει τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν θα σας έλεγα ότι αυτό έχει επιτευχθεί στο 100% ακόμα, προς Θεού. Αλλά η αλλαγή που έχει γίνει μέσα σε 3,5 χρόνια νομίζω ότι είναι τεράστια. Και βλέπει κανείς αυτό από μια απλή υπευθυνή δήλωση μέχρι το πώς ανανεώνει ένα δίπλωμα οδήγησης. Ο κόσμος λοιπόν αγκαλιάζει τις πρακτικές αλλαγές στη ζωή του. Νομίζω ότι έχει κουραστεί. Έχει ανάγκη αυτό. Από την πολύ ρητορική. Και χρειαζόμαστε λιγότερο θα και περισσότερο να, για να το πω σχηματικά. Ακριβώς. Οπότε έχουμε παράξει αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους πολύ καλύτερα από ότι θα μιλήσω εγώ ίδιος. Και ο τρόπος που το έχετε κάνει αυτό πράξη είναι και πολύ απλοποιημένος. Δηλαδή, εγώ βλέπω και ευχαριστιέμαι ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που μπορούν και χειρίζονται το διαδίκτυο πλέον και όλες αυτές οι εφαρμογές του κράτους με πολύ μεγάλη ευκολία, γιατί είναι απλές, υπουργέ. Αυτός ήταν και ο στόχος. Ο στόχος ήταν να είναι όσο πιο απλά τα πράγματα γίνεται και από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει κανένας να μην μείνει πίσω, έτσι. Mm-hmm. Και εκ των πραγμάτων έχουμε ένα κομμάτι της κοινωνίας, έχουμε ένα ποσοστό των συμπολιτών μας, κατά βάση πιο ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πλατφόρμες, αλλά το γεγονός ότι τις σχεδιάζουμε με τον πιο εύκολο δυνατό τρόπο. Εκεί πέρα κάποιος βασίζεται στο στενό του οικογενειακό χώρο, mm-hmm. έχουν βάλει μεγάλη πλάτη λογιστές και θέλω να γνωρίσω και αυτό δημόσια, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και εμείς οι ίδιοι να σχεδιάσουμε προγράμματα στα οποία θα συμβάλλουμε στο να μάθει κανείς αυτού του τύπου, αν θέλετε, τη γνώση, να την προσεγγίσει, να μπορεί να μπαίνει σε αυτές τις πλατφόρμες για όλους. Και έτσι έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη τρέχει σε πολλές λέσχες φιλίες στη χώρα. Έχει σίγουρα ξεκινήσει από την Αθήνα αλλά και από άλλους Δήμους. Στις 25 λέσχες φιλίες της Αθήνας, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό τρέχει και διδάσκονται οι συμπολίτες μας πρόσβαση σε κάθε πλατφόρμα του GovGR για να διευκολύνονται. Ωραία. Αυτό εν τέλει θα πάει σε όλες τις λέσχες φιλίες στη χώρα. Να το φέρετε και στον Πειραιά, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και αντίστοιχα δημιουργούμε και ένα πρόγραμμα για τα ΚΕΠ που λέγεται ψηφιακός συμπαραστάτης. Όπου κανείς, αν πηγαίνει στα ΚΕΠ, θα μπορεί κάποιος να του δείξει πώς θα μπορούσε να κάνει το ίδιο πράγμα και από τον GovGR. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας προλαβαίνουμε, Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να δεσμευτείτε ότι όταν ανακοινώσετε αυτό το πρόγραμμα της Λέσχης Φιλίας να μας τα πείτε πάλι. Είναι πολύ σημαντικό και εγώ δεν το ξέρω, τώρα το μαθαίνω από εσάς. Βεβαίως. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.